Ωραία, λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Άλλο ένα ηλιόλουστο Σάββατο στο πατάρι του Gutenberg. Ένας χώρος που έχει γίνει και ψηφιακός χρόνος ταυτόχρονα. Όλο και περισσότεροι φίλοι μας ανακοινώνουν ότι είδανε την τάδε εκδήλωση, είδανε το τάδε Σάββατο, είδανε τον τάδε ομιλητή. Που σημαίνει ότι με την παρουσία σας εδώ έχουμε φτιάξει όλοι μαζί μία μικρή κοινότητα όπου επιτρέπουμε στα σημαντικά κείμενα να μιλήσουν στη σύγχρονη εποχή. Κάτι που είναι η φιλοδοξία αυτού του χώρου, με αφορμή μεγάλα κείμενα, σημαντικά κείμενα της λογοτεχνίας, να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μιλήσουμε και μετά οι ερωτήσεις σας, οι απορίες σας ταξιδεύουν στον κυβερνοχώρο και προβληματίζουν ανθρώπους, πολλοί στην επαρχία που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια δρόμενα, παίρνουν μεγάλη απόλαυση και γνώση από αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν βίντεο που τα έχουν δει μερικές χιλιάδες. Φανταστείτε, υπάρχουν βίντεο στο πατάρι που τα έχουν δει μερικές χιλιάδες. Το λιγότερο είναι πάνω από 6-7 εκατοντάδες άτομα. Το λιγότερο δημοφιλές, που σημαίνει ότι η παρουσία σας εδώ, οι ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας ή οι παρουσιάσεις που γίνονται, είναι πάρα πολύ χρήσιμες για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που βλέποντας τους ομιλητές, ακούγοντας ερωτήσεις, μαθαίνει πράγματα για τη λογοτεχνία, μαθαίνει γιατί υπάρχει σημαντική λογοτεχνία, ποια βιβλία αξίζει να διαβάσουμε και όχι μόνο τα εμπορικά, αυτά που ακούγονται, τα ακουστά και να αποκτήσουμε και ένα κριτήριο. Ο λόγος που καλούμε κόσμο εδώ να μιλήσει και κόσμο να ακούσει είναι για να αποκτήσουμε όλοι ένα κριτήριο για το τι είναι πραγματική λογοτεχνία και τι αξίζει να βάλουμε προτεραιότητα. Από τη μεγάλη στίβα που ίσως έχουμε ο καθένας, ποια πρέπει να επιλέξουμε και γιατί. Εμείς προτείνουμε τα δικά μας βιβλία, εύχομαι και άλλοι συνάδελφοι εκδότες να κάνουν το ίδιο για τα δικά τους βιβλία. Οπότε να υπάρχει και εμπλουτισμός. Γιατί στα σημαντικά βιβλία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Όλα είναι εξίσου σημαντικά. Άρα σήμερα έχουμε ένα μάστορα της πλοκής, έναν κορυφαίο Βικτοριανό, φίλο του Dickens, κολλητό φίλο του Dickens, τον Wilkie Collins. Μια περιπετειώδης φυσιογνωμία, πολύ προχωρημένη ακόμα και για τη Βικτοριανή εποχή, ακόμα και για σήμερα θα έλεγε κανείς. Και έχουμε την γνωστή καταξιωμένη δημοσιογράφο Ελένη Γκίκα, που μας συντρόφευε πολλά χρόνια παλιά και τώρα μέσω του ίντερνετ με τα κείμενά της, πάνω στη λογοτεχνία, πάνω στις καλές εκδόσεις και τη Ζωή Μπέλα Αρμάου, που είναι η διευθύντρια της λογοτεχνίας στις εκδόσεις Gutenberg, θα μιλήσουν για ένα βιβλίο που, όπως λέω σε όσους το προτείνω, μην το διαβάσετε. Κυριολεκτικά. Μην το διαβάσετε. Πώς λέει κάποιος, μην πάρεις ναρκωτικά. Είναι βιβλίο που γράφτηκε πριν από 170 χρόνια, και δεν υπάρχει σήμερα, κατά τη δική μου εκτίμηση, ιδίωμα, αντίστοιχη πλοκή που να είναι τόσο εθιστική. Ξεκλέβεις χρόνο από τον πιεσμένο χρόνο σου, στο βράδυ, στην τουαλέτα, στον ύπνο, στο κρεβάτι, στη δουλειά, στο μετρό, για να πας στις επόμενες σελίδες. Είναι υπερβολικά, μην το διαβάσετε, θα ξεχάσετε ό,τι κάνετε. Είναι αισθηματικό μυθιστόρημα με πλοκή, θα έλεγε κάποιος, σαπουνόπερας ή καθημερινή, αλλά καταφέρνει με φτηνά υλικά, σαν τον Γκαουντί που από τα μπάζα φτιάχνει αριστουργήματα, να φτιάξει μια πρώιμη αστυνομική πλοκή, πολύ προχωρημένη, όπου θήτης και θύμα συνδιαμορφώνουν το έγκλημα. Σύντομα, οι περιγραφές είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες, θα τις πούνε εδώ οι εκλεκτές ομιλήτριες, που δεν έχει ξαναγίνει. Προσπάθησαν να το ξανακάνουν με τέτοια επιτυχία και τέτοια δομή, δεν έχει ξαναγίνει. Wilkie Collins, λοιπόν, η γυναίκα με τα άσπρα. Ελένη, τι λες, από πού να αρχίσουμε? Από το ότι έχετε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά με την κλασική σειρά. Α, μας επενείς επομένως. Ξεκινάμε από έναν έπαινο, να τον ακούσουμε λοιπόν τον έπαινο. Ποιος δεν θέλει να ακούει καλά και λόγια. Και εδώ που τα λέμε είναι και το καλό της κρίσης. Έχουμε στραφεί όλοι σε εκείνα που αξίζουν τον κόπο, που είναι σημαντικά, σε εκείνα που
οφείλαμε να έχουμε διαβάσει, που είμαστε τυχεροί που μπορούμε να τα βρούμε μεταφρασμένα και τόσο καλά ως βιβλία και να τα διαβάσουμε. Είναι υπέροχη σειρά. Υπέροχη σειρά. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα Εμείς πολύ. Ευχαριστούμε. Προσωπικά είναι μεγάλη χαρά να κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο, είναι σαν να κάνω, ξέρεις, λέμε τα βιβλία είναι παιδιά μας. Είναι έτσι πράγματι, δηλαδή το πονάς, το κυοφορείς, το νταντεύεις νύχτες, μέρες, σκέφτεσαι, πετάγομαι από τον ύπνο μου, αχ, εκεί το λάθος αυτό, αχ, αυτή η μετάφραση έτσι, αχ, εκεί το άλλο, αχ, το εξώφυλλο, όχι αυτό το άλλο. Υπάρχει μια αγωνία πραγματικά μεγάλη στην παραγωγή ενός βιβλίου, δεν είναι ένα πράγμα και στατικό και απλώς βιομηχανοποιημένο. Ένα τέτοιο βιβλίο. Και χαίρομαι όταν... Και είναι και οι εισαγωγές, είναι οι πρόλογοι, είναι... Κάθε βιβλίο σε βάζει στην εποχή, στο συγγραφέα, στο... Ναι, και το θίγει τώρα η Ελένη, δεν είχα στο μυαλό μου να πω αυτά τα πράγματα βέβαια, αλλά ας πούμε και η εισαγωγή, για να διαλέξουμε ας πούμε την εισαγωγή του Sutherland που έχουμε εδώ πέρα μέσα, έτσι, ή για να διαλέξουμε να βάλουμε τον τάδε πρόλογο ή το τάδε επίμετρο, το τάδε παράρτημα. Κάθε ένα έχει τη θέση του μέσα στο βιβλίο, γιατί θέλουμε να φωτίζει πραγματικά το βιβλίο, να μην το κάνει ογκωδέστερο απλώς. Δεν είναι ο στόχος μας αυτός. Υπάρχουν βιβλία τα οποία, πολλές φορές το λέω, διαβάστε πρώτα, παρόλο που δεν το συνηθίζουμε και το αντίθετο λέμε. Συνήθως λέμε πάμε στο κείμενο και αν θέλουμε διαβάζουμε ένα συνοδευτικό υλικό. Και κατά τη γνώμη μου και αυτό είναι το σωστό, να μιλάει πιο άμεσα το βιβλίο στον αναγνώστη και να του βγάζει πιο προσωπικά βιώματα και μετά αν θέλει να πηγαίνει και στη βιβλιογραφία. Αλλά υπάρχουν και βιβλία τα οποία βοηθούνται τόσο πολύ από ένα επίμετρο. Παραδείγματος χάρη τέτοιο βιβλίο είναι το πρώτο της σειράς της Αλντίνα, η αφήγηση του Arthur Gordon Pym από το Nantucket. Yeah. Όπου στο επίμετρο υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες για τους συμβολισμούς που κλείβει το βιβλίο, ώστε αν το διαβάσει κανείς ανυποψίαστος, είναι σαν να διαβάζει το ενδέκατον από αυτό που διάβασε. Ωραία. Αυτά γενικώς και ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και η Άλλη. Είναι αυτό που είχε πει και για τον Ντοστογεύσκη ο Φρόιντ. Το να υπάρχει μια ακολουθία στους χαρακτήρες και να μην φαίνεται ένας τρελός, ένας διαστραμμένος ξαφνικά να είναι εγκληματίας, είναι πολύ σπουδαίο. Ο Κόλινς το έχει αυτό. Και δεν είναι ακριβώς, εδώ θα διαφωνήσω και θα τον υπερασπιστώ, φτηνά υλικά. Έχει τα πιο ακριβά. Δύο αιώνες πριν έχει τα υλικά που νομίζουμε ότι εμείς όταν κάνουμε μισή δουλειά της προκοπής ξαφνικά εφήβραμε. Δηλαδή ο άνθρωπος τα ήξερε όλα, η δομή του, ο τρόπος που αναπτύσσεται, το ότι η αφήγηση κυλά από τον ένα στον άλλον και βλέπουμε το ίδιο πράγμα από όλες τις οπτικές, η εξέλιξη των χαρακτήρων που είναι πολύ σημαντικό. Στα καινούργια βιβλία οι χαρακτήρες δεν εξελίσσονται. Κάνουν αυτά που ο συγγραφέας θέλει να κάνουν. Mm-hmm. Αυτή η σκυταλοδρομία της αφήγησης, όπως την ονόμασαν. Ακριβώς. Γιατί είναι πρωτοποριακός για την εποχή του ο Κόλινς. Να θυμίσουμε ότι βγήκε το 1859 ναι. με 60. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Dickens, All the Year Round. Και δημιούργησε ένα πανικό, θα λέγαμε, στην αγορά, δεδομένου ότι περίμεναν ουρές να πάρουν τα τεύχη που βγαίνανε κάθε εβδομάδα από το περιοδικό. Κυκλοφόρησαν μπλουζάκια, καπέλα, με τίτλο επάνω «Η γυναίκα με τα άσπρα». Αρώματα, επίσης πάρα πολύ γρήγορα μιμήθηκαν το ύφος του Κόλινς και κυκλοφόρησε «Η γυναίκα με τα μαύρα», «Η γυναίκα με τα γκρι», «Η γυναίκα με τα κόκκινα», μέχρι και «Η γυναίκα με τις κόκκινες μπιτζάμες» κυκλοφόρησε. Λοιπόν, όλα αυτά μέσα σε μια προσπάθεια να μιμηθούν κάτι το οποίο είδαν ότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση στην αγορά. Και αυτό μας επαναφέρει σε παλιές εποχές που οι εφημερίδες, τα περιοδικά είχαν λόγω ύπαρξης. Ναι, είχαν ναι. πράγματα που μας έκαναν να θέλουμε να πάμε και να ξαναπάμε. Επίσης έκαναν και τους συγγραφείς να μην ξεκινάνε να γράψουν μια ιστορία που να βγει δεν και καλά 500 σελίδες ή 200 σελίδες ή 300 σελίδες και να βάζουν μέσα ό,τι θέλουν, να κρίνονται κάθε εβδομάδα, γιατί ο αναγνώστης αν δεν θέλει να διαβάσει το παρακάτω,
Όμως αυτό, Ελένη, τώρα ανακατεύουμε λίγο τα θέματα όλα, αλλά θα πάμε και στην υπόθεση, θα πάμε και σε όλα αυτά. Αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, το ότι ο αναγνώστης δηλαδή περίμενε πώς και πώς το επόμενο τεύχος να δει τη συνέχεια, μέχρι ο πρωθυπουργός, ο Gladstone, κατά τα ελληνικά Gladstone, περίφημος φιλέλληνας, του έχουμε αφιερώσει και δρόμους σε διάφορες πόλεις, ο ίδιος ο βασιλιάς, περίμενε το τεύχος για να το διαβάσει. Κατά τους κριτικούς της εποχής όμως, ήταν ένα μυθιστόρημα, θα λέγαμε, κόντρα στα ήθη, κόντρα στα συνήθη, έτσι, και πήρε και πάρα πολλές κακές κριτικές. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί δηλαδή η κριτική της εποχής αυτό το έργο το κατακρεούργησαν, δηλαδή στα αρνητικά σχόλια. Τι ήταν εκείνο το οποίο τους έκανε, παρόλο που ήταν σφιχτοδεμένο στην πλοκή, είχε πολύ ενδιαφέροντα, δηλαδή το ότι ξεσήκωσε τόσο πολύ έντονα συναισθήματα, αυτό δεν άρεσε πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη σου, δηλαδή. Ήταν πιο μπροστά από την εποχή. Ήταν πιο μπροστά από την εποχή. Τώρα, όσοι δεν το έχουν διαβάσει, ακόμα δεν έχουν την υπόθεση. Αλλά θα σας την πούμε, περιμένετε σιγά-σιγά. Λοιπόν, γιατί ήταν πιο μπροστά όμως από την εποχή, τι ήταν αυτό που το έκανε πέρα από τον τρόπο γραφής? Περιέγραφε τους θεσμούς και τους δεσμούς με έναν τρόπο που δεν ήταν ο ενδεδειγμένος για εκείνη την εποχή. Ο ενδεδειγμένος ποιος ήτανε? Να παντρεύεται η κυρία τον κύριο, να είναι ήσυχη και υπομονετική, να μην έχει απαιτήσεις, που να μην χρειάζεται και αυτός ο καημένος να την κλείνει μετά στο ψυχιατρίο ή να την κλείνει μέσα στο σπίτι. Και κυρίως το θέμα της γυναίκας. Η γυναίκα πρέπει να είναι πολύ πιο περιορισμένη. Ακριβώς. Πολύ πιο ηθική, να περνάει βέβαια από διάφορα βάσανα, οτιδήποτε, αλλά να μην φεύγει από τα κόσμια ήθη. Ας θυμηθούμε μυθιστορήματα, μεγάλα μυθιστορήματα βέβαια, έτσι. Των αδερφών Μπροντέ, ο Θάκερη, η Τζορτζ Έλιοτ. Τιμωρείται. Όπου. Η ζωηρή πάντα. Η ζωηρή τιμωρείται. Ίσως γι' αυτό και το συζητάμε με τον Γιάννη τον Θηβαίο, τον φίλο μου, πολύ συχνά. Η Αν Μπροντέ με τον Ένικο δεν είχε επιτυχία. Ακόμα και τώρα. Βέβαια. Διότι εκείνη έφυγε από τον άντρα της, πήγε αλλού με το παιδί της και δεν τρελάθηκε, δεν έγινε πόρνη, επέζησε. Μια χαρά τα κατάφερε. Αλλά τόλμησε να κάνει πράγματα που για τα ήθη της Βικτοριανής εποχής ήταν πολύ προχωρημένα και επομένως αυτό δεν ήταν αποδεκτό. Άρα γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικές οι γυναίκες των Collins. Ναι. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Στον Collins χρωστώ τα πάντα. Τον τρόπο που για πολλά χρόνια αντινόμουν, το τρόπο που έχω διακοσμήσει το σπίτι μου, όπως λέει και η βαφτιστήρα μου, νονά, είναι πολύ κοντινά, τον τρόπο που σκέφτομαι, που ακόμα και τώρα προσπαθώ να μιμηθώ να γράφω και την άποψη που έχω ακόμα και για το πιο εσωστρεφές και κρυπτικό μυθιστόρημα, πως θα πρέπει η πρώτη ανάγνωσή του να είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, θελκτική και να έχει κάπως αυτή την μυστηριώδη χρειά. Έτσι αλλιώς η ζωή, αν την δούμε από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, είναι σαν ένιγμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να σταθούμε σε αυτό το σημείο και να δούμε τα ειδικά γεγονότα που θα μας κάνουν να το δούμε. Να δούμε δηλαδή τους αρμούς της ζωής, όπως είναι και μέσα από τους αρμούς της διήγησης. Υπάρχει, είναι σαν να, σε όλα τα γεγονότα, σαν να υπάρχει ένα πλέγμα. Ή αυτό που έλεγε η Γερόντισσα Γαβριλία, το ότι εμείς βλέπουμε το κάτω, την κάτω επιφάνεια από το εργόχειρο του Θεού ή της ζωής. Βλέπουμε τις κλωστές έτσι όπως είναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πάει πού, αλλά επάνω είναι ολοκληρωμένη εικόνα. Και έτσι πως γίνονται σαν παζλ το ένα γεγονός δίπλα στο άλλο ή το μισό βήμα του θήτη και το μισό βήμα του θύματος, αρχίζουν σιγά σιγά να το αποκαλύπτουν. Αυτό το έκαναν οι κλασικοί, αυτό το έκαναν στα βιβλία που έχουν μείνει διαχρονικά και αυτό γίνεται και
και στο έργο στον Collins, ναι. Είναι αυτό που θα σας κρατήσει, αλλά η υπόθεση είναι το πρώτο επίπεδο. Έχει τόσο επίπεδο αυτό το βιβλίο που είναι ένα βιβλίο που έλειπε. Εκδόθηκε και χάρηκα πάρα πολύ που το ξαναβγάλατε. Συγκινήθηκα από την μετάφραση την έχει κάνει ο Ερίκος Μπαρτσινόπουλος, γιατί με τον Ερίκο δουλεύαμε πολλά χρόνια στο Έθνος μαζί. Και ενώ είναι απολύτως σύγχρονο, τα υλικά του δηλαδή είναι να παίρνει και να τα δανείζεται ο συγγραφέας της εποχής. Θυμίζει τον παλιό καιρό, τον παλιό καλό καιρό. Οι περισσότεροι της σειράς μου και της ηλικίας μου θα το θυμάστε ενδεχομένως σαν ραδιοφωνική Λάουρα που ακούγαμε αποσβολωμένη κάθε πρωί. Εμείς δεν καταλαβαίναμε καν. Εγώ θα πρέπει να πήγαινα πρώτη δημοτικού, Δευτέρα. Δεν ήξερα ότι αυτό το υπέροχο που ακούω είναι ένα σημαντικό έργο. Ναι, ήξερα ότι την ώρα που ήταν, 10 με 11 ήταν, θυμάμαι και την ώρα, δεν γινόταν τίποτα, δεν ερχόταν κανείς, δεν μίλαγε κανείς και εγώ ήμουν εκεί καθισμένη και... Αυτό ήταν δεκαετία του 60. Και άκουγα. Δεκαετία του 60, ναι. Η γυναίκα με τα άσπρα που καθορίζει τον τίτλο και την υπόθεση κινείται ως φάντασμα, σαν σκιά στην ιστορία, με την εμφάνισή της όμως αρχίζουν τα πάντα. Χάρη σε εκείνη χτίστηκε η ιστορία γύρω από εκείνη. Δηλαδή είναι και εκεί, πώς το λένε, προηγείται της εποχής. Η βασική του χαρακτήρες, ακόμα και ως κοιώδης, είναι οι γυναικοί οι χαρακτήρες. Με την εμφάνιση της γυναίκας με τα άσπρα, ξεκινά όλη η ιστορία να παίρνει μπρος. Όλα πλέκονται σαν γαϊτανάκι γύρω της, σε σχέση με την δική της εμφάνιση. Αυτό που λες τώρα, να το τονίσουμε λίγο, ότι είναι ένα μυθιστόρημα πολύ γυναικείο, ναι. Παρόλο ότι είναι πολύ ισχυρές και οι αντρικές φιγούρες μέσα, αλλά και γι' αυτό ασχολήθηκαν μαζί με το βιβλίο αυτό πάρα πολύ οι φεμινίστριες. Ναι. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο το φεμινιστικό κίνημα και η φεμινιστική λογοτεχνική κριτική ασχολήθηκε πάρα πολύ με το έργο αυτό. Εκείνες τα είπαν καλά πράγματα. Ναι, είπαν πολλά καλά πράγματα, γιατί ειδικά η μία από τις δύο αδερφές είναι το πρότυπο της φεμινίστριας, οπότε η λεγόμενη Μάριαν. Ναι. Οπότε έπρεπε να αναδειχθεί αυτό. Από εκείνη λοιπόν την φιγούρα, στην αρχή, χτίζεται όλη η ιστορία, γυρίζουν όλα γύρω από εκείνη. Ο δάσκαλος ζωγραφικής, ο Walter Hartwright, πέφτει κυριολεκτικά πάνω της και την βοηθά να ξεφύγει. Από τους διώκτες της θα πληροφορηθεί ότι είναι η Ann Catherick και έχει δραπετεύσει από το άσυλο όπου την έχει κλείσει από εσπλαχνία ο Λόρδος Πέρσιβαλ Κλάιντ. Η ζωή θα τα φέρει έτσι, μάλλον ο δεξιοτέχνης συγγραφέας, ώστε να βρεθεί δάσκαλος ζωγραφικής της Λόρα Φέρλι και της ετεροθαλούς αδερφής της Μάριαν Χάλκομπ, να ερωτευτεί τη Λόρα και έκλειτος να βλέπει ότι είναι υποχρεωμένη να παντρευτεί τον Λόρδο Πέρσιβαλ Κλάιντ, διαπιστώνοντας ταυτοχρόνως και την απίστευτη ομοιότητά της με την έγκλειστη Ann Catherick. Η καταιγιστική πλοκή που ακολουθεί θα φέρει τον αναγνώστη από έκπληξη σε έκπληξη, εφόσον ο κάθε ήρωας θα ακολουθήσει τη δική του επαρκώς μοιραία διαδρομή. Η Λόρα Φέρλι θα γίνει τραγική Lady Glynd, η Ann Catherick που φορά διαρκώς άσπρα και έχει περάσει τα παιδικά της χρόνια μαζί με τη Λόρα, θα ισχυριστεί ότι είναι κάτοχος ενός φοβερού μυστικού που θα τρομοκρατήσει το Λόδο Κλάιντ, οθώντας τον σε ακραίες εγκληματικές πράξεις, με συνέντοχο τη θεία της Λόρα και τον άντρα της, ένα μυστηριώδη αντιφατικό τύπο, τον Κόμι Φόσκο. Τον Κόμι Φόσκο το θυμάμαι ακόμα και τώρα, δηλαδή δεν... Ακούω Κόμι Φόσκο και ταράζομαι, ναι. Περιπλανήσεις, μυστήριο, φαντάσματα, αρρώστιες, η αυστηρή και γεμάτη οικογενειακά εγκλήματα και μυστικά αγγλική κοινωνία, μυστικές αδελφότητες, προδοσίες, θα εκτυλίσσονται μπρος τα έκπληκτα μάτια μας με τρόπο απολύτως νατουραλιστικό, ατμοσφαιρικό και με εφιέστατη αφηγηματική δομή. Η αφήγηση κυλά με τη μέθοδο της κυταλοδρομίας από τον Walter Hartwright και τη Marion Halcombe, στον δικηγόρο της οικογένειας, στην οικονόμο του σπιτιού, στην νοσοκόμα, ακόμα και στο Φρέντερικ Φέρλι, τον παρόντα πόντα θείο που υποχρεώνεται κάποια στιγμή να φανερωθεί, αλλά και από τον Κόμι Φόσκο υπό τη μορφή μιας υποδειγματικού ύφους και απαράμιλου στυλ επιστολής.
χρησιμοποιεί όλες τις αφηγηματικές μεθόδους που ήρθαμε εμείς μετά και βρήκαμε και νιώσαμε σαν εφήβραμε ξαφνικά τον τροχό και το είπαμε ακόμα και με τα μοντέρνο μυθιστόρημα. Η αφήγηση του ενός είναι επιστολή. Τώρα βάζουμε μέσα ημερολόγια, επιστολές. Ακριβώς. Αυτή η επιστολή θα ξετυλίξει με τρόπο ανέσχυντο και όλο το εγκληματικό κουβάρι. Η ιστορία έχει προστέρψει των αναγνωστών happy end και η διαδρομή σου προσφέρει αγωνία, απόλαυση, μια εποχή και ένα παράλληλο στυλ γραφής στο βιβλίο. Αν καταλάβατε δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο γυναίκες οι οποίες μοιάζουν. Είναι πολύ ίδιες. Άρα ένα στοιχείο που πρέπει να κρατάει σε αγωνία τον αναγνώστη είναι γιατί μοιάζουν αυτές οι δύο γυναίκες. Ακριβώς. Στην πορεία αυτό απαντιέται, αλλά δεν είναι η τελική απάντηση. Η τελική απάντηση πρέπει να δοθεί σε ένα άλλο ερώτημα. Ποιος είναι υπεύθυνος για το κακό που έχει συμβεί σε μια οικογένεια, σε κάποια πρόσωπα, τα οποία οδηγούνται και στο θάνατο. Υπάρχει ο κακός και υπάρχει και ο καλός, βασική μοχλή της αφήγησης. Έτσι δεν είναι. Ο καλός είναι ο νεαρός που συναντάει τη γυναίκα με τα άσπρα στο δρόμο και η μοίρα το φέρνει έτσι ώστε να πάει δάσκαλο ζωγραφικής στο πλουσιόσπιτο που είναι ο κύριος Φέρλι για να διδάξει στις δύο ανιψιές ζωγραφική και εκεί να διαπιστώσει ότι η μία ανιψιά μοιάζει πάρα πολύ με αυτή τη γυναίκα που συνάντησε τυχαία στο δρόμο. Άρα πρέπει να διασταυρωθούν οι πληροφορίες για να αποκαλυφθεί τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Στο μεταξύ πέφτει και ο γαμπρός που μας είπε η Ελένη. Αυτός ο Percival Glyde που είναι προγραμματισμένος να γίνει γαμπρός της μίας κοπέλας, γιατί είναι υπόσχεση του πατέρα, ναι. Και άρα δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, παρόλο που στην πορεία ερωτεύεται το δάσκαλο ζωγραφικής, κατά το ρομάτζο βέβαια. Γιατί το έργο αυτό συνδυάζει από τη μια πολύ έντονο ρεαλισμό, όπως μας είπες, και από την άλλη ρομαντικά στοιχεία. Οι αρετές όλες αυτές του παλιού καλού χορταστικού κλασικού μυθιστορήματος είναι η πλοκή που είναι φοβερά πολύπλοκη στην αρχή, αλλά που όμως από την πρώτη σελίδα σε έχει βάλει σε ένα μυστήριο που αναζητάς να λύσεις και θα σου λυθεί μόλις στο τέλος, εντελώς. Το μυστήριο και η ατμόσφαιρα πάνω απ' όλα, νομίζω η ατμόσφαιρα είναι το πιο δύσκολο. Πρέπει να είναι φοβερά καλός ο συγγραφέας για να μεταφέρει όλη αυτή την σκοτεινιά της εποχής. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή, έρχεται ο δάσκαλος στο πλουσιόσπιτο αυτό και τον υποδέχεται η μία από τις δύο ετεροθαλείς αδερφές. Έχουν κοινή μαμά. Οι μπαμπάτες είναι διαφορετικοί και έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, μπαίνοντας, η ματιά μου έπεσε σε ένα πλούσια στρωμένο τραπέζι στο κέντρο ενός ευρύχωρου δωματίου με πολλά παράθυρα. Είναι και η ατμόσφαιρα που λες, πώς τη δημιουργεί. Γι' αυτό το διάλεξα τώρα. Το βλέμμα μου πλανήθηκε από το τραπέζι στο παράθυρο, στο βάθος, και είδα να στέκεται εκεί μια γυναίκα με την πλάτη της στραμμένη προς το μέρος μου. Εντυπωσιάστηκα από την σπάνια ομορφιά της κορμοστασιάς της και την ανεπιτίδευτη χάρη της στάσης της. Ήταν ψηλή, αλλά όχι υπερβολικά. Κομψή και καλοφτιαγμένη, αλλά όχι εύσωμη. Το κεφάλι της στεκόταν μαλακά πάνω στους ώμους της. Η μέση της, τέλεια στα μάτια ενός άνδρα, σχημάτιζε στη σωστή θέση έναν υπέροχο κύκλο. Δεν είχε αντιληφθεί την είσοδό μου στο δωμάτιο και είχα έτσι την πολυτέλεια να τη θαυμάσω για μερικά δευτερόλεπτα προτού μετακινήσω μία από τις καρέκλες, θεωρώντας πως ήταν ο λιγότερο ενοχλητικός τρόπος για να τραβήξω την προσοχή της. Στράφηκε αμέσως προς το μέρος μου. Η φυσική κομψότητα της κίνησης ξύπνησε μέσα μου έντονη την επιθυμία να δω καθαρά το πρόσωπό της. Απομακρύνθηκε από το παράθυρο και τώρα τη βλέπει. Η κυρία είναι μελαχρινή. Έκανε μερικά βήματα. Η κυρία είναι νέα. Πλησίασε πιο κοντά. Η κυρία είναι άσχημη. Ποτέ άλλοτε το παλιό συμβατικό αξίωμα, η φύση δεσφάλει, δεν θα είχε αμφισβητηθεί τόσο κατηγορηματικά.
Ποτέ άλλοτε δεν θα είχε ακυρωθεί τόσο αλόκοτα και αναπάντεχα η παρουσία ενός όμορφου σώματος από το πρόσωπο και το κεφάλι που το στεφάνωναν. Είχε ακυρωθεί. Η επιδερμίδα της κυρίας ήταν σχεδόν μελαμψή. Το σκούρο χνούδι στο πάνω χείλη της ήταν σχεδόν μουστάκι. Είχε ένα πλατή αυστηρό αντρικό στόμα και σαγόνι. Προτεταμένα διαπεραστικά αποφασιστικά καστανά μάτια. Πυκνά μαύρα σαν κάρβουνο μαλλιά που φύτρωναν ασυνήθιστα χαμηλά στο μέτωπό της. Η έκφρασή της, λαμπερή, ειλικρινής και έξυπνη, έμοιαζε πριν ακόμα μιλήσει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις γυναικείες ιδιότητες της ευγένειας και της προσαρμοστικότητας, χωρίς τις οποίες η ομορφιά ακόμη και της ωραιότερης γυναίκας είναι ατελής. Η θέα ενός τέτοιου προσώπου, πάνω σε ώμους που κάθε γλύπτης θα λαχταρούσε να αναπαραστήσει, θα γοητευόταν από τις κομψές κινήσεις μέσω των οποίων τα συμμετρικά άκρα πρόδιδαν την ομορφιά τους και μετά θα αισθανόταν αποτροπιασμό από την αρενοπή φόρμα και όψη των χαρακτηριστικών του προσώπου στο οποίο κατέληγε αυτό το τέλεια σχηματισμένο σώμα. Αυτό λοιπόν προκαλούσε μια αναλόκοτη αίσθηση, παρόμοια με την ανίσχυρη δυσφορία που νιώθουμε όλοι στον ύπνο μας όταν δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις ανομαλίες και τις αντιφάσεις ενός ονείρου. Φοβερό. Φοβερό. Δύο αιώνες πριν. Δύο αιώνες πριν. Αν σκεφτούμε τις σύγχρονες περιγραφές, ακόμα τώρα το συνειδητοποιώ, παρότι τον Μουσελά τον λατρεύω. Το ξεκίνημα στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, όπου ο Λούις είναι αυτό, αλλά όχι πολύ ψηλός εκείνο, αλλά όχι... Νομίζω ότι αυτή την περιγραφή δεν μπορεί να τη φτάσει. Ακριβώς. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να τη φτάσει. Και αποδεικνύει και τα άλλο που ισχυρίζονται... Έχουμε αρχίσει τώρα και το καταλαβαίνουμε. Η σημαντική λογοτεχνία είναι ιστορία. Η συμβατική ιστορία, η κανονική ιστορία διασώζει μάχες, νεκρούς, αρχηγούς, αλλά το πώς ήταν ο κόσμος, ο μόνος τρόπος για να το δούμε είναι μέσα από τη λογοτεχνία. Τι θα ξέραμε για αυτές τις εποχές αν δεν ήταν ο Ντίκενς, δεν ήταν ο Κόλινς, δεν ήταν ή για τη Ρωσία ο Ντοστογεύσκη, ο Μπαλζάκ. Καλά κάνεις και το θίγεις αυτό τώρα. Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα. Είμαστε στη Βικτοριανή εποχή. Αυτή η Βικτόρια διάβαζε πρόσφατα ότι μόνο η Ελισάβετ την ξεπέρασε σε χρόνια βασιλείας. Το 2015, λέει, η Ελισάβετ έσπασε το ρεκόρ της Βικτόριας, η οποία ήταν στο θρόνο 63 χρόνια, μέχρι το 1901, 63 χρόνια. Λοιπόν, είναι εποχή της μεγάλης μετάβασης στη βιομηχανική επανάσταση, αρχίζει σιγά σιγά η τεχνολογία να προχωράει, επομένως αρχίζει να ενδυναμώνεται το αστικό κέντρο και οι άνθρωποι να αποκτούν έντονη έτσι, αστική συνείδηση. Ωστόσο υπάρχει ακόμα η παλιά άρχουσα τάξη, όμως η παλιά άρχουσα τάξη αρχίζει και επειδή και ο τύπος ενδυναμώνεται, οι εφημερίδες πλέον αρχίζουν και βγάζουν και σκάνδαλα και αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα, ενώ πρώτα στο γοτθικό ας πούμε μυθιστόρημα τα πράγματα αυτά μέναν πιο κλειστά και πιο σκεπασμένα για την άρχουσα τάξη, τώρα αρχίζουν και βγαίνουν και προς τα έξω. Και αρχίζει και γίνεται και ο Κόλινς το κάνει και είναι και σε αυτό πρωτοπόρος μια έντονη κοινωνική κριτική αυτής της τάξης. Δηλαδή δεν είναι η άμεμπτη τάξη η οποία μας κυβερνάει, αλλά έχει βίτσια, ελαττώματα, εγκλήματα κλπ. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα στο έργο. Ακόμα και την περιγραφή. Δεν είναι άσπρο-μαύρο, είναι... Ναι. Πες μας. Είναι μια υπέροχη φιγούρα που όμως όταν βλέπεις το πρόσωπό της, δεν είναι... τίποτε δεν είναι άσπρο-μαύρο, είναι ναι. Όλα... Ακριβώς γιατί έχει αυτή την ικανότητα να παρακολουθεί όλη την εξέλιξη ναι. Και να μην καταφεύγει σε μανιχαϊσμούς ακριβώς τύπου άσπρο-μαύρο.
Και να πω ότι πριν από αυτό, πριν από τον Collins, εκείνο που είχε μεγάλη επιτυχία και κατά κάποιο τρόπο έστρωσε το έδαφος σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία, γιατί στηρίζεται πάρα πολύ και σε δικαστικά δεδομένα, σε έρευνες τύπου detective, αλλά χωρίς να υπάρχει detective ακόμα, δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το αστυνομικό μυθιστόρημα. Εδώ την έρευνα, ας πούμε, την κάνει ο βασικός ήρωας, που είναι ζωγράφος. Αυτός παίρνει τη θέση του ερευνητή. Λοιπόν, πριν από αυτό, στην Αγγλία υπάρχει ένα είδος που το ονόμασα Newgate. Newgate είναι από την φυλακή και Old Bailey, νομίζω, όπου ήταν το βασικό δικαστήριο όπου εκδικάζονταν ποινικές υποθέσεις. Και αυτό δημιούργησε μία σειρά έτσι, παραλογοτεχνίας βεβαίως, γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε παραλογοτεχνία, αυτά όμως είναι παραλογοτεχνία, ναι. Ωστόσο στρώνουν το έδαφος για να βγουν τα πιο μεγάλα έργα, αυτά τα πρώτα δικαστικά, αστυνομικά, ακόμα αδιαμόρφωτα ως προς το είδος, και γι' αυτό πήραν το όνομα από το δικαστήριο και από το δρόμο του ποινικού αυτού κέντρου και της φυλακής. Λοιπόν, σε αντίθεση με την Μάριαν που σας διάβασα, μόνο λίγες γραμμές για το πώς περιγράφει τη Λόρα. Λάουρα τη λέγανε παλιότερα, αλλά νομίζω υιοθέτησε ο Μπαρτζινόπουλος την Λόρα, γιατί έτσι είναι η προφορά. Η υδατογραφία της Λόρας Φέρλι που έφτιαξα αργότερα στο σημείο και στη στάση που την πρωτοείδα, τη ζωγράφησε δηλαδή αργότερα, βρίσκεται στο γραφείο μου. Την κοιτάζω και προβάλλει μπροστά μου ολοκάθαρα από το σκουροπράσινο φόντο του θερινού περιπτέρου. Μια ανάλαφρη νεανική φιγούρα, ντυμένη με ένα απλό βαμβακερό φόρεμα με λεπτές λευκές και γαλάζιες ρίγες. Ένα σάλι από το ίδιο υλικό είναι τυλιγμένο στους ώμους της και ένα μικρό ψάθινο καπέλο στο φυσικό χρώμα του, λιτά στολισμένο με μια κορδέλα σορτή με το φόρεμά της, καλύπτει το κεφάλι της και ρίχνει την απαλή μαργαριταρένια σκιά του στο πάνω μέρος του προσώπου της. Τα μαλλιά της είναι τόσο αμυδρά καστανά, όχι ξανθά, κι όμως σχεδόν το ίδιο φωτεινά. Όχι χρυσαφένια, κι όμως σχεδόν το ίδιο λαμπερά, που σχεδόν διαλύονται εδώ και εκεί μέσα στη σκιά του καπέλου. Είναι χωρισμένα στη μέση και τραβηγμένα πίσω. Τα φρύδια είναι μάλλον πιο σκούρα από τα μαλλιά και τα μάτια είναι από εκείνο το απαλό, διάφανο, γαλάζιο, τυρκουάζ χρώμα που τόσο συχνά έχουν υμνήσει οι ποιητές και τόσο σπάνια έχει δει κάποιος στη ζωή του. Όμορφα μάτια σε χρώμα, όμορφα μάτια σε σχήμα, μεγάλα, τρυφερά και ήρεμα στοχαστικά, αλλά πάνω απ' όλα όμορφα για την ειλικρίνεια της ματιάς που φωλιάζει στα βάθη τους και εκπέμπει σε όλες τις μεταπτώσεις της έκφρασης το φως ενός αγνότερου και καλύτερου κόσμου. Οι γοητοί σκόρπιζαν σε όλο το πρόσωπο, καλύπτει και μεταμορφώνει τόσο πολύ τα μικρά φυσικά ανθρώπινα μειονεκτήματά του σε άλλα σημεία, ώστε είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των άλλων χαρακτηριστικών. Μια απόλυτα λεπτομεριακή περιγραφή που μας δείχνει και την αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια και από αυτήν την εξωτερική περιγραφή βέβαιως θα εξαρτηθεί και ο ρόλος τους μέσα στην ιστορία. Τρυφερή, πιο παθητική, πιο υπομονετική, πιο δραστήρια η άλλη βεβαίως, με αυτό που θα λέγαμε και παρόλο το φεμινιστικό μας λεξιλόγιο συνεχίζουμε ακόμα, πιο αντρικά χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι. Έχουμε την δυνατότητα να βλέπουμε το ίδιο σύμπαν, τον ίδιο κόσμο, μέσα από τα μάτια του κάθε ήρωα, να ακούμε και όλα τις δικαιολογίες του, για τις πράξεις του, για τις κινήσεις του, είναι αυτό που είπα στην αρχή, δεν μπορούμε να πούμε γίνονται πολλά και όπως γίνονται πολλά σε σειρές και σε βιβλία όπου γίνεται χαμός. Γίνονται πολλά διότι αναφέρεται σε ένα ολόκληρο σύμπαν. Δηλαδή γράφει για τους αρμούς της ζωής, για τον μηχανισμό της ζωής. Περιγράφει μέσα από τη συγκεκριμένη ιστορία την ζωή αυτής της εποχής. Αυτό που συνηθιζόταν όσον αφορά το γάμο, τις συνθήκες, τα κληρονομικά, τις αδελφότητες που υπήρχαν, τις ίντριγκες που έστειναν, μαθαίνουμε τα πάντα. Μετά αναφέρεται σε εκείνα που είπαμε ότι όσον αφορά τις γυναίκες που ήταν κοινωνικά υποβαθμισμένες, δεν ήταν απαραίτητο να ποθούν τους άντρες που παντρεύονταν, αλλά ήταν αναγκασμένες να συμβιώνουν με άντρες που είχαν απορρίψει.
Και μάθαιναν να τους αγαπούν ή έφταναν να τους μισούν, αλλά να είναι. Εκείνοι από την πλευρά τους είχαν δύο τρόπους να τις κουμαντάρουν. Ο ένας ήταν με τη βία και ο άλλος πιο αργός, πιο δύσκολος, αλλά όχι λιγότερο ασφαλής, ήταν να μην τις ξεσυνηρίζονται. Να τις αφήνουν να υπάρχουν. Να τις αφήνουν να υπάρχουν, ναι. Λοιπόν, αυτός ήταν στην αρχή, εντάξει, τα βασικά γράμματα βέβαια τα έμαθε και πήγε να δουλέψει στην αρχή σε έναν έμπορο τσαγιού και σπούδασε νομική για δικηγόρος. Δεν το εξάσκησε βεβαίως το επάγγελμα, γιατί σκέφτηκε ότι θα ήταν καλύτερο να γράψει. Και δεν ήθελε, εγώ πιστεύω, να συνδεθεί με ένα επάγγελμα και να μείνει σε έναν τόπο έτσι καθυλωμένος και να γίνει ένας τυπικός αστός. Η ψυχοσύνθεσή του τον καλούσε σε άλλου είδους ενασχολήσεις. Αυτό νομίζω ότι τελικά τον έκανε να επιλέξει την συγγραφή. Ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα γυναικάς, να το πούμε απλά. Του άρεσαν πολύ οι γυναίκες και όταν μάλιστα γνώρισε και τον Ντίκενς και ταξιδεύανε στην Ιταλία, στο Παρίσι, στην Ελβετία, δεν ξέρω τώρα πού αλλού ταξίδεψαν, εκεί λέει, εντάξει, και ο Ντίκενς προσπαθούσε να κάνει κάτι, αλλά ήταν πολύ συντηρητικός, πολύ κλειστός, έτσι είχε αυτοπιθαρχία. Ο ίδιος όμως απολάμβανε πάρα πολύ τις επαφές εκεί με τις γυναίκες στα διάφορα κλαμπ που πήγαιναν και γι' αυτό και επέλεξε να μην παντρευτεί, αλλά συνάντησε μία χείρα, την περίφημη Καρολάιν, με μία κόρη. Έζησε μαζί της περίπου 30 χρόνια, όμως με μία συμβίωση δεν μπορούσε να τη βγάλει ο άνθρωπος αυτός. Και όταν συνάντησε μία άλλη γυναίκα, όμορφη, νεαρή, έτσι, γοητευτική, τη Μάρθα, της νίκιασε ένα σπίτι πολύ κοντά στο σπίτι που έμενε με την Καρολάιν. Έτσι, και την επισκεπτόταν κανονικά, εκεί μάλιστα χρησιμοποιούσε ένα άλλο όνομα, δεν χρησιμοποιούσε το δικό του όνομα. Γι' αυτό και τα παιδιά που έφτιαξε με αυτή τη Μάρθα έχουν το άλλο όνομα, δεν θυμάμαι, Νιούτον, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το όνομα που είχε χρησιμοποιήσει. Όταν πέθανε και ο Wilkie Collins και η Καρολάιν, που ήταν μεγάλη, συνέχισε η Μάρθα, γιατί ήταν ένα τρίο αυτό, να πηγαίνει στον τάφο και να περιποιείται τον τάφο και τον δύο. Ο Collins πέθανε, έπασχε μάλλον, για πολλά χρόνια, το λέγανε ποδάγρα τότε, είναι κάτι σαν ουρική αρθρίτιδα, γιατρέ μου εδώ, τι λέτε? Ναι, σαν ορική αρθρίτιδα και είχε και πόνους πάρα πολλούς. Γι' αυτό και δεν του κάναν τίποτα τα φάρμακα από ένα σημείο της εποχής τα φάρμακα και άρχισε να παίρνει όπιο, λάβδανο, που είναι ένα μείγμα οπίου με κάτι άλλο. Αυτό έφτασε να το παίρνει σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Του δημιούργησε και πρόβλημα στα μάτια όλη αυτή η αρρώστια, το όπιο δεν ξέρω. Στο τέλος υπαγόρευε τα κείμενά του στην θετή κόρη, στην κόρη της Καρολάιν δηλαδή. Εν ολίγης αυτή είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου που πρέπει να έζησε πολύ έντονα. Όταν πέθανε ο Ντίκενς, και ο Ντίκενς πέθανε αρκετά χρόνια πριν, ξέρω εγώ 15-16 χρόνια πριν πέθανε ο Ντίκενς, νέος κι εκείνος, πέρασε πολύ μεγάλη κρίση ο Collins. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή φίλη. Και ήταν αυτός ο Ντίκενς που στην ουσία τον ενθάρρυνε να δημοσιεύσει στο περιοδικό και υπάρχει μια μαρτυρία που λέει, όταν τον ρώτησε ο Collins, ναι, αλλά πώς να γράψω, τι είναι αυτό που ζητάει το κοινό, του λέει ο Ντίκενς να τους κάνεις να ανυπομονούν, τι άλλο τους είσαι, επειδή δεν θυμάμαι τώρα, να τους κάνεις να περιμένουν δηλαδή, να τους δημιουργείς λαχτάρα, να τους δημιουργείς αγωνία. Και αυτό εφήρμοσε, λέει ο Collins. Πραγματικά με τα έργα του δημιούργησε, σύμφωνα με την συμβουλή του Dickens. Έζησε και μυθιστορηματικά, όπως έγραψε. Έζησε και μυθιστορηματικά, ναι. Και εκεί μπροστά από την εποχή του. Και μπροστά από την εποχή του. Εκείνο που είναι αξιοζήλευτο στο έργο αυτό και αξιοσημείωτο, πέρα από τις φυσιογνωμίες, σας διάβασα δύο αποσπάσματα που περιγράφουν την Μάριον και τη Λόρα. Για μένα το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνείς, Ελένη, είναι η περιγραφή του Φόσκο. Επέλεξα να σας το ανατυπώσω στο φυλάδιο που έχετε, γιατί πραγματικά, και αν δεν διαβάσετε το βιβλίο, αξίζει
να έχετε ένα δείγμα αυτής της περιγραφής που κάνει σε αυτόν τον Ιταλό. Πρόκειται για έναν Ιταλό, θα λέγαμε σήμερα, λίγο μαφιόζο, μπλεγμένο σε κάποια αδελφότητα της εποχής, που αυτοί ανακατεύονταν με εμπόριο και με ό,τι άλλο, και με θρησκευτικά κινήματα ανακατευόντουσαν ή είχαν την ταμπέλα μιας θρησκευτικής οργάνωσης και από κάτω κρυβόταν κάτι άλλο. Είναι λοιπόν ένας τύπος με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, πολύ ιδιόρυθμος, πολύ σκληρός, πάρα πολύ επιθετικός, ο οποίος κατά τύχη, έτσι το θέλει ο μυθιστοριογράφος, παντρεύεται τη θεία της Λόρας. Και ενώ αυτή η θεία της Λόρας στην αρχή ήταν μια γυναίκα, θα λέγαμε, αρκετά ξεβγαλμένη, με τη γνώμη της, με την άποψή της, με τα πολύ μοντέρνα ρούχα της εποχής, είχε αρχίσει να δείχνει και κάπως ώμους κλπ. Την κάνει ο Φόσκο να είναι ένα πυθύνιο σκυλάκι του, το οποίο να ζει διαρκώς κάτω από τη σκιά του και να ελέγχεται από την παραμικρή ματιά του και την παραμικρή κίνησή του. Είναι λοιπόν πολύ ενδεικτικό το πώς σε αυτό το βιβλίο πραγματικά παρουσιάζει όλους τους τύπους γυναικών. Και θα έλεγα και όλους τους τύπους ανδρών, αλλά πιο πολύ τον ενδιαφέρουν οι τύποι των γυναικών. Και εγώ σαν γυναίκα έτσι ταυτίστηκα πάρα πολύ με το έργο αυτό και γι' αυτό το λόγο εκτός από τα άλλα. Αυτός λοιπόν ο Φόσκο, ο οποίος έχει καναρίνια, έχει ζωάκια, δείχνει μεγάλη ευαισθησία απέναντι σε όλα αυτά, δεν διστάζει να σχεδιάσει, γιατί στην ουσία αυτός είναι το κέντρο της ίντριγκας μέσα στην οποία θα μπλεχτεί όλη η υπόθεση, να σχεδιάσει ακόμα και φόνο, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα αυτός και ο φίλος του, ο άντρας της Λόρας δηλαδή. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το σκηνικό της υπόθεσης, κάπως το, ίσως το καταλάβατε έτσι πώς τρέχει. Έλεγα λοιπόν ότι κυρίως με αφορμή την εμπλοκή του Φόσκο, αναδεικνύονται μέσα στο έργο μεγάλα ζητήματα ηθικής. Δηλαδή, ως πού μπορεί να φτάσει το καλό και το κακό. Κατά πόσο το κακό μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο μας. Να μετέλθει όλων των τεχνασμάτων, χωρίς κανέναν ενδιασμό, προκειμένου να φτάσει εκεί που θέλει για το ατομικό συμφέρον. Το καλό βεβαίως θα θριαμβεύσει. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και η κάθαρση του έργου. Και η κάθαρση του έργου. Υπάρχει, θα έλεγα, και αυτό που βρίσκουμε και στην τραγωδία. Υπάρχει και ο έλεος και ο φόβος. Το βιβλίο είναι γεμάτο φόβο. Όλοι φοβούνται. Όλοι φοβούνται. Και αυτός που ξεκινάει την έρευνα, και αυτός έχει ένα τεράστιο φόβο τι θα συναντήσει μπροστά. Η γυναίκα με τα άσπρα που δραπετεύει από το τρελοκομείο, και στην οποία την έχουν κλείσει στην ουσία χωρίς λόγο, εντάξει. Μπορεί να υπήρχε ένας αρχικός λόγος, αλλά την χειροτέρεψαν μέσα εκεί. Ζει με έναν διαρκή φόβο. Καλά, η Λόρα δεν το συζητάμε, είναι το θύμα όλης της ίντρικας βεβαίως. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η ταύτιση με τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι διελαίου υπάρχει αυτή η ταύτιση και συγχρόνως υπάρχει αυτός ο φόβος, μην τυχόν συμβεί κάτι, α, δεν συνέβη σε μένα αυτό το πράγμα. Και έρχεται στο τέλος η κάθαρση, γιατί βλέπεις ότι αποκαθίσταται το δίκαιο μέσα από τις δράσεις των ανθρώπων, μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας. Και έτσι έχει κάθαρση το έργο. Αν έχει υπάρξει θεατρική παράσταση. Θεατρική παράσταση. Που να αποτυπώνει περίπου, γιατί είναι όγκος τεράστιος, αλλά κάποια περίληψη, ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αυτό, αν έχει γίνει θεατρική παράσταση στην Αγγλία, για σειρές και για... Ούτε εδώ. Το Armadale έχει παιχτεί. Ναι, το Armadale έχει παιχτεί. Το οποίο είναι εξίσου ένα αξιόλογο, μυστηριώδες. Έχει παρόμοια, δηλαδή, το Armadale. Παρόμοια όχι με την έννοια του ίδιου θέματος, ναι, αλλά οι δολοπλοκίες που υπάρχουν, πάλι εκεί με επίκεντρο... Πάλι με επίκεντρο μία γυναίκα, η ναι, οποία είναι... Εκεί είναι, αν εδώ είναι ο... Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να έχει στοιχεία του θείου των κορισιών, του Collins μέσα στο... Ότι είναι δικά του στοιχεία. Δεν θα το έλεγα alter ego του, αλλά ότι... Του ίδιου του Collins, ναι, να έχει ποιος. Ο θείος των κοριτσιών. Ο θείος, ο Φέρλι δηλαδή, αν έχει στοιχεία του ίδιου του Collins. Τι λες, Ελένη? Από αυτά τα βιογραφικά που είπαμε, αναρωτιέται πιστεύω η Μάγδα. Πιστεύω πως όχι.
αλλά θα χαρώ αν εσείς το βλέπετε να έχει, διότι θα δικαιωθώ που τότε με φώναζε έτσι. Όχι, ήταν πολύ ραδιούργος και πολύ έτσι παρόν απόν και... Ραδιούργος ο Φέρλι. Όχι, θέλω να πω ότι υπήρχε και δεν υπήρχε. Ήταν ο ίδιος... Όχι, ραδιούργος είναι ο Φόσκο. Ναι. Ραδιούργος είναι ο Φόσκο, ναι. Πολύ φιλόπονος, είναι... ξέρω εγώ, πολύ... Ναι. Λίγο αδιάφορος, αλλά και... Είναι ένας άνθρωπος πολύ εγωκεντρικός, κατά τη γνώμη μου, ο Φέρλι. Πολύ εγωκεντρικός, που όλος του ο σκοπός της ζωής του είναι να οργανώσει μερικά πράγματα γύρω από την τέχνη που υπηρετεί, τη ζωγραφική, τους πίνακές του, τα χειρόγραφά του κλπ. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, μα τίποτα άλλο. Είναι η απόλυτη προσωποποίηση ενός μονομανούς ανθρώπου. Αυτό είναι το πορτρέτο. Ένας μονομανής άνθρωπος που δεν έχει... Του Κόλινς. Περισσότερο ότι έβαλε μέσα τα στοιχεία που είχε... Αισθάνθηκα ότι έβαλε εκεί ό,τι στοιχείο είχε στο μυαλό του. Δεν το σκέφτηκα, για να είμαι ειλικρινής. Θα το επεξεργαστούμε λιγάκι αυτά που λες, ναι. Πάντως, στο πρόσωπο του Φέρλι είναι αυτός. Ο έγκλειστος σχεδόν, απολύτως ελίτ... τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτόν. Γράψει πολλά βιβλία. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά βιβλία. Στα ελληνικά έχουν εκδοθεί, το πρώτο που εκδόθηκε στα ελληνικά ήταν η Φεγγαρόπετρα. Γνωστό. Ναι, είναι πάρα πολύ γνωστό και θεωρείται το πρώτο αστυνομικό. Βέβαια, εντάξει, τώρα οι εκτιμήσεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο κλπ. Είναι λίγο σχετικές. Πριν από τη Φεγγαρόπετρα ή συγχρόνως με τη Φεγγαρόπετρα, αρκετές κυρίως γυναίκες είχαν ασχοληθεί με το αστυνομικό είδος. Και όπως σας είπα και προηγούμενα για το κίνημα αυτό το Newgate ή ακόμα και τα γοτθικά μυθιστορήματα που είχαν προηγηθεί, είχαν στοιχεία έτσι thriller λίγο κλπ. Το αστυνομικό πιο πολύ οργανώνεται όταν μπαίνει μέσα ένας detective, ένας επίσημος αστυνόμος. Άλλοι λένε, ας πούμε, ότι η μητέρα του αστυνομικού είναι η Green, που έχουμε βγάλει στη σειρά μυστήριο την υπόθεση Leavenworth. Ναι. Είπα ότι ήταν φάμιλος του Dickens. Αλλά μάθαμε περισσότερο τον Dickens, έγινε πιο γνωστός ο Dickens. Πού οφείλεται αυτό, ότι... Μάλιστα, ωραία ερώτηση. Είχε κάποια κοινωνικά προέκταση, ενώ εδώ έμεινε καθαρά σε αυτό που λένε δολοπλοκία και ίσως και λίγο το κοτσοπολίστη. Στο βιβλίο αυτό έχουμε μια εισαγωγή του Sutherland. Είναι η εισαγωγή που έχει κάνει αυτός ο μεγάλος φιλόλογος στην αγγλική έκδοση. Θα μπορούσε να είναι από οποιαδήποτε έκδοση. Επιλέγουμε τις καλύτερες εισαγωγές προκειμένου να, όπως σας είπα πριν, να διαφωτίσουμε τα βιβλία. Όταν κάποιος ασχολείται και γράφει και τον πρόλογο σε ένα βιβλίο, σε μια έκδοση μάλιστα επίσημη, περιμένεις όταν ανοίξεις ένα άλλο βιβλίο και συγκεκριμένα την μικρή ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας που έχει γράψει ο Sutherland, να βρεις μέσα και το όνομα του Collins. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν προσέτρεξα στην ιστορία, δεν τον βρήκα τον Collins μέσα, παρά μόνο σε σχέση με τον Dickens και σε μία φράση μόνο, τίποτα άλλο. Για τον Dickens έχει αφιερώσει ο Sutherland ένα ολόκληρο κεφάλαιο και αν θυμάμαι καλά τον ονομάζει ο γίγαντας της αγγλικής λογοτεχνίας. Η προσωπική μου γνώμη μέσα από τη μελέτη αυτών των βιβλίων είναι, και νομίζω μέρος είπαμε αυτής της απάντησης, ότι ο Collins ήταν πολύ πιο τολμηρός από τον Dickens για την εποχή που έγραψε. Ο Dickens δεν ξεπέρασε τα βικτοριανά ήθη. Ακόμα και στον Ζωφερό Οίκο, όσοι τον έχετε διαβάσει, που είναι ένα από τα πιο σκοτεινά έτσι και πιο μυστηριώδη βιβλία του Dickens, το στοιχείο αυτό που έχει ο Collins μέσα, δηλαδή ο Collins έχει, τώρα δεν θέλω να μονοπολίσω την αφήγηση και την ανάγνωση, έχει στοιχεία μέσα με σεξουαλικούς υπαινιγμούς, ακόμα και ανάμεσα στις δύο αδερφές. Τη φίληση λέει στο στόμα και υπάρχουν κομμάτια τα οποία δεν θέλησαμε να τα βάλουμε στις σημειώσεις γιατί θα έπρεπε να βγάλουμε και ένα δεύτερο τόμο με σημειώσεις όπως είναι η αγγλική έκδοση. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία τα περιέκοψε η κριτική γιατί έπεσε και μια λογοκρισία. Δηλαδή από την δημοσίευση στο περιοδικό μέχρι την τελική έκδοση έπεσε λογοκρισία. Και του είπαν δεν θα τα βάλεις αυτά και αυτά και αυτά.
Έτσι. Και πριν ακόμα, ο εκδότης, ο ίδιος ο Ντίκενς, του έλεγε, αυτό το ξεπερνάει το όριο. Όπου ο Κόλινς άγγιζε πολύ έτσι, τολμηρά τα θέματα, κυρίως τα σεξουαλικά. Ή ας πούμε το πώς πρόβαλε τις γυναίκες. Ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή. Μην κοιτάτε που εμάς σήμερα δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Έτσι. Εμείς σήμερα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το να βάζεις έναν χαρακτήρα σαν τη Μάριαν, η οποία, προσέξτε, έτσι όπως την περιέγραψε, τι λέτε, ήταν μια γυναίκα με σεξουαλικές επιθυμίες ή όχι. Ή τουλάχιστον δεν θα την ερωτευόταν και κανείς, έτσι όπως θα την έβλεπε. Κοιτάξτε όμως πόσο και ερωτικούς υπαινιγμούς ή σεξουαλικούς, όπως θέλετε, και η ίδια η περιγραφή που σας διάβασα για το σώμα της, πώς είναι στημένο, για τις κινήσεις της, πόσο θηλυπρεπής είναι, σε αντίθεση βεβαίως με το πρόσωπό της. Λοιπόν, και αυτή η γυναίκα, η οποία ξέρει την ασχήμια της, αγαπάει τον Walter Hartwright με μια αδελφική αγάπη, απαγορεύει στον εαυτό της να αισθανθεί άλλα πράγματα, γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να έχει ανταπόκριση και κατά κάποιο τρόπο τον προστατεύει τον εαυτό της, το καταλαβαίνετε. Όμως, αφήνεται να παρασυρθεί από αυτή την εντελώς διεστραμμένη γοητεία του Φόσκο. Ο οποίος Φόσκο με χίλιους τρόπους της κάνει σχεδόν ερωτική εξομολόγηση και αυτή πιάνει τον εαυτό της, ενώ τον αντιπαθεί, ενώ τον υποψιάζεται ότι είναι πραγματικά υπεύθυνος για χίλια κακά που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την παρέα, έτσι, πιάνει τον εαυτό της να είναι έτοιμη να ενδώσει στις σεξουαλικές προτάσεις του Φόσκου. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για την εποχή. Και να συμβαίνουν και εκτός γάμου, μάλιστα, τέτοιες σκηνές. Το ίδιο και στο Αρμαντέιλ υπάρχουν τέτοιες σκηνές. Επομένως, αυτά κλόνισαν πάρα πολύ τους κριτικούς και ας έτρεχε ο κόσμος. Η κριτική, η επίσημη, δεν τολμούσε να βγει να το υποστηρίξει. Ήταν μεταξύ μας, που λέμε, η επιτυχία. Και ξέρετε ποιος τον αποκατέστησε. Και πολύ αργότερα, μάλιστα, το 1920. Ο T.S. Eliot, ο μεγάλος αυτός ποιητής, με την έρημη χώρα, ο οποίος έβγαζε ένα περιοδικό τότε και του άρεσαν πάρα πολύ τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Eliot. Και έβγαζε ένα περιοδικό με αστυνομικές ιστορίες. Και αυτός έγραψε υπέρ του Collins πάρα πολλά κριτικά άρθρα και δημοσίευσε και αποσπάσματα από το έργο του Collins. Μετά από αυτό, άρχισαν να αποκαθίσονται τα πράγματα. Και μέχρι σήμερα να είναι αμύωτο το ενδιαφέρον για αυτόν τον συγγραφέα. Τώρα, όσον αφορά το είδος, πώς το έχουν κατατάξει οι Άγγλοι, το έχουν κατατάξει σε αυτό το ένα, θα λέγαμε, κομμάτι του κοινωνικού μυθιστορήματος που λέγεται sensation novel. Και που sensation, συγκίνηση, συναισθήματα, αυτά novel. Είναι το μυθιστόρημα το οποίο προκαλεί έντονες συγκινήσεις. Αυτό είναι το sensation novel. Στα ελληνικά έχει αποδοθεί με πολλούς τρόπους. Εμείς εδώ επιλέξαμε να το αποδώσουμε με αισθηματικό μυθιστόρημα μυστηρίου, παραφράζοντας και μάλλον προεκτείνοντας λίγο τον ορισμό, ακριβώς γιατί μέσα αυτά τα μυθιστορήματα έχουν και έντονες συγκινήσεις και πάντα έχουν μυστήριο. Πάντα έχουν μυστήριο που πρέπει να λυθεί. Πρέπει να γίνει έρευνα δηλαδή. Έτσι. Ορίστε. Ξέρετε, υπάρχουν δύο ίσως λίγο πιο συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υποθεί ότι ο Collins δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ντίκενς, είτε από εκείνη την περίοδο. Ναι. Ο ένας είναι ότι. Και άλλοι λόγοι λέει που δεν είναι πολύ γνωστός ο Collins. Εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν πάρα πολλά βιβλία που κόστιζαν πολύ λίγο, τα οποία είχαν πλοκές παρεμφερούς, τα οποία βέβαια τα είχαν γράψει άτομα που δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν ο ίδιος ο Collins και θεωρούνταν πολύ χαμηλό επίπεδο. Φυλάδες δηλαδή, αυτό παραλογοτεχνία που είπα. Και ένα άλλο που ξέρω ότι είχε γίνει κριτική στο Collins γι' αυτό είναι ότι δεν παρουσιάζει πολύ φιλοσοφικά θέματα. Αυτό εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ κύριο, διότι οι περισσότεροι συγγραφείς που βρίσκονταν στην κορυφή παρουσίαζαν και φιλοσοφικού τύπου ιδέες. Οπότε αυτοί οι δύο λόγοι μπορούμε να πούμε ότι έδειξαν κάποιο σημαντικό. Δηλαδή ο Ντίκενς, ας πούμε, ότι παρουσιάζει πιο πολύ φιλοσοφία. Ναι, σε αρκετά διηγήματά του αφενός παρουσιάζει ορισμένα φιλοσοφικά θέματα, αφετέρου γράφει με λίγο πιο ποιητικό τρόπο. Ο Collins, όπως είπατε, γράφει λίγο πιο κοντά στον ρεαλισμό. Ναι. Αλλά επίσης συνδέεται, παρόλο που είναι πολύ πιο σοβαρός συγγραφές από εκείνους, συνδέθηκε εκείνη την περίοδο με εκείνες τις φυλάδες που είπατε, παρουσιάζουν πλοκές
αυτού του είδους, γραμμένους με πολύ χειρότερο τρόπο, αλλά είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά το είδος του πλοκής. Και γι' αυτό συνδέθηκε. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι εκείνη την εποχή δεν αναγνωρίστηκαν αυτές οι τεχνικές του Collins, δεν έκανε κανείς λόγο για αυτές, παρά μόνο είδαν το περιεχόμενο και το θεώρησαν φτηνό το περιεχόμενο. Δεν ανταποκρινόταν στα ήθη και το κατέταξαν γρήγορα στην παραλογοτεχνία. Οπότε για μία σχεδόν πεντηκονταετία πέρασε έτσι ο Collins. Και δεν συνειδητοποιούσαν ενδεχομένως τότε πόσο σημαντικοί είναι οι χαρακτήρες για την ύπαρξη ενός μεγάλου μυθιστορήματος. Ναι, ωστόσο βέβαια οι χαρακτήρες, ας πούμε η Jane Eyre, παραδείγματος χάρη, που είναι ένας κλασικός χαρακτήρας, αναγνωρίστηκε στην εποχή ως εμβληματικός χαρακτήρας, έτσι δεν είναι? Είχε λιγότερο πλοκή. Είχε λιγότερο μυστήριο, είχε λιγότερο... Ναι, είχε λιγότερο όλα λιγότερο... Είχε λιγότερο όλα τα άλλα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Καμιά φορά το πολύ ενός βιβλίου μπορεί να το αφαιρέσει. Επειδή με ρώτησαν προηγουμένως, αλλά επιτρέψτε μου να συμβουλευτώ λίγο εδώ μια σημείωση που έχω. Αμέσως, Γιάννη μου, να απαντήσω λίγο γιατί ρώτησε ο κύριος προηγουμένως αν έχουν μεταφραστεί έργα, αν είναι πολλά τα έργα του και... Είπα για τη Φεγγαρόπετρα, αλλά για να μην ξεχάσω τις εκδόσεις που κυκλοφορούν στα ελληνικά, εκτός από τα τρία δικά μας βιβλία που έχουμε εδώ, στην Όρμπις έχουμε τη γυναίκα με τα άσπρα και το Αρμαντέιλ και στη σειρά Αλντίνα Μυστήριο έχουμε το Θαμμένο Μυστικό, που εκεί πια μορφοποιείται περισσότερο το αστυνομικό αφήγημα. Έχουμε τα Παγωμένα Βάθη, είναι έκδοση του 2016 από τις εκδόσεις στο Ποντίκι, πήγαινε προφανώς μαζί με την εφημερίδα αυτό. Είναι η γυναίκα του Ονείρου, το 2007, πάλι από το Ποντίκι. Ο Ζωντανός Νεκρός, πάλι από το Ποντίκι, αλλά το ξαναέβγαλε η Ποικίλη στο Α του φίλου Ξενοφόντα Μπρουτζάκη πέρυσι. Και ο Ένοχος Ποταμός, από τις εκδόσεις Ερατό, φέτος, έβγαλαν τον Ένοχο Ποταμό, το Στοιχειωμένο Ξενοδοχείο, το Δεσποινήσι Κυρία, τρία έργα. Άρα σημαίνει ότι έχει αναζωπηρωθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για τον συγγραφέα αυτόν. Βρήκα τυχαία, τελείως τυχαία διάβασα το πρώτο βιβλίο που ήταν τη γυναίκα με τα άσπρα. Πραγματικά κολλάς. Κολλάς. Εγώ κόλλησα και στον συγγραφέα. Πολύ. Και στον συγγραφέα. Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε μόνο το Ροντέι. Δεν είχα κανένα άλλο βιβλίο στα ελληνικά. Και έγινε ένα μπαμ το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχουν βγει και όλα τα υπόλοιπα και πραγματικά με παραξένευσε. Όντως είναι ένα συγγραφέα τον οποίο πρέπει να τον διαδώσει για να το διαβάσει. Ακριβώς, ακριβώς. Τι έγινε αυτά τα χρόνια και βγήκανε. Πολύ θετικό, αλλά τι συνέβη. Τι συνέβη. Συνέβη ότι ο αναγνώστης ακόμα, ο αναγνώστης του σήμερα, αναζητά την αναγνωστική απόλαυση. Και η αναγνωστική απόλαυση, αυτό το ταξίδεμα μέσα από τη λογοτεχνία, σε μια άλλη εποχή, μέσα σε πάθη, σε ζωφερούς οίκους, σε παραδεισένια τοπία. Είναι ανάγκη διαχρονική του ανθρώπου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η πρωτοπορία, ο μοντερνισμός, ο μεταμοντερνισμός, μπορεί να καλύψει και να παραμερίσει αυτή την ανάγκη του αναγνώστη. Σήμερα διαβάζουμε ίσως και με την ίδια απόλαυση των Πίντσων, παραδείγματος χάρη. Λέω τώρα. Υπάρχουν αναγνώστες που είναι φανατικοί, δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου όχι Collins, ούτε και άλλους κλασικούς συγγραφείς, ας πούμε, που θα λέγαμε ότι ίσως είναι και καλύτεροι. Σήμερα ένας όριμος αναγνώστης μπορεί να βρει απόλαυση και στον Πίντσον, τον φέρω σαν ένα παράδειγμα που δεν είναι βέβαια και ο μοναδικός, και στον Collins. Τότε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα βεβαίως, με τίποτα. Αλλά για να απαντήσω ακριβώς την ερώτησή σου, νομίζω αυτό. Παραμένει η ρομαντική πλευρά της ψυχής μας μέσα μας. Και νομίζω ότι πρέπει να την κρατήσουμε αυτή. Δηλαδή, διαβάζοντας Πίντσον, λειτουργείς με έναν πολύ πιο ορθολογιστικό τρόπο ως αναγνώστης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη συλλογή των 49 στο Σφυρί, που προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις νοήματα, να βρεις εδώ πέρα συσχετισμούς, να κάνεις... Και είναι και το πιο απλό του, έτσι. Και είναι και το πιο απλό του, που να διαβάσεις τα άλλα. Λοιπόν, εκεί όμως λειτουργείς με έναν τρόπο καθαρά ορθολογιστικό. Δεν υπάρχει συγκίνηση άλλου είδους, ορθολογιστικού είδους, θα λέγαμε. Διαγείρεται πιο πολύ δηλαδή η νόηση, ενώ εδώ διαγείρεται και η καρδιά. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον, επειδή είμαστε μοντέρνοι ή μεταμοντέρνοι, ότι στερηθήκαμε τα συναισθήματά μας, την καρδιά μας, τα πάθη μας. Αυτή είναι η δική μου απάντηση, δεν ξέρω. Πολλές φορές το αναρωτήθηκα και για μένα γιατί μου άρεσε ο Collins. Να ρωτήσω κάτι. Η τέχνη, η λογοτεχνία από
Ανέβηκε κάποιος εκεί στη σκάλα που τώρα θα σου απαντήσει. Είναι έτοιμος, τον βλέπω. Είναι έτοιμος, τον βλέπω να απαντήσει. Αλλά πριν απαντήσει ο Κώστας, θέλει κάποιος να δώσει μια απάντηση στο Γιάννη. Αναλόγως. Για, πες μας την γνώμη σου, πώς είναι το όνομά σου. Δώρα. Αναλόγως με τον αναγνώστη, σε τι έχει ανάγκη να εστιάσει και σαφώς και με τον συγγραφέα, όπως είπε και ο φίλος. Θεωρώ ότι όπου έχουμε ανάγκη, εκεί περισσότερο καθόμαστε γιατί το ψάχνουμε. Και αν ένας λόγος, τώρα πολύ πρόχειρα το σκέφτομαι, που ο Κόλινς μεταφράστηκε τα τελευταία χρόνια και εκδόθηκε στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι αυτός, ότι ίσως το μικρό βιβλιοφιλικό κοινό της Ελλάδος, γιατί είμαστε λίγοι όσοι διαβάζουμε, κακά τα ψέματα, ψάχνει και περισσότερο σε πράγματα εκτός από θεολογιστικούς τρόπους. Δηλαδή, ο Πίνσου είναι ένας πολύ καλός, αλλά πρέπει να είσαι εκεί και να λειτουργήσεις με το πάνω μέρος του κεφαλιού σου. Ενώ με την καρδιά σου και το συναίσθημά σου που θες να τα αφήσεις, το έχεις ανάγκη, έστω στην ανάγνωση. Εγώ έτσι νιώθω, ότι εκεί είναι και ένας ασφαλής τρόπος να νιώσω αυτό που ίσως δεν μπορώ να φανταστώ και να νιώσω έξω. Συγχρόνως βέβαια και ανασφαλής τρόπος, ναι. Γιατί μπορεί να μας παρασύρει ακριβώς αυτό το συναισθηματικό έτσι στοιχείο και να μας πάει πολύ εύκολα προς την παραλογοτεχνία που κυκλοφορούν βεβαίως δεκάδες τέτοιες εκδόσεις και κάνουν τρομακτικές εκδόσεις. Και στην ουσία πρόκειται για ρομάντζα κατωτά του είδους που απλώς ικανοποιούν το εύκολο, αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Έτσι. Λοιπόν, μία κουβέντα μόνο και σου δίνω μέσα στο λόγο, Ελένη μου. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η φράση του Σολομού που έλεγε όταν τον ρώτησαν κάτι σχετικό και του έλεγαν και απάντησε αυτός: πρώτα ο νους θα συλλάβει και έπειτα η καρδιά θα αισθανθεί. Για μένα αυτό το πράγμα του Σολομού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν λειτουργούμε ποτέ μόνο με τον εγκέφαλο ή μόνο ως αναγνώστες, μόνο ακριβώς με την καρδιά. Γιατί το ένα θα μας κάνει εντελώς να πάμε, ξέρω εγώ, στη φιλοσοφία, να πάμε στο δοκίμιο, να πάμε στη μελέτη, να πάμε στο επιστημονικό σύγγραμμα. Και το άλλο θα μας πάει σε φυλάδες που απλώς ικανοποιούν ένα κοινό γούστο. Αυτό θα έλεγα πιο εμπειρικά. Η τέχνη έχει να κάνει με τη συγκίνηση. Ακόμα και όταν βλέπουμε έναν πίνακα και δεν καταλαβαίνουμε τι είναι, κάτι αισθανόμαστε. Η συγκίνηση όμως έχει να κάνει με τις προσλαμβάνουσες. Δηλαδή, γι' αυτό εξηγείται γιατί κάποιος μπορεί να συγκινείται από το Collins, αλλά να συγκινείται και από τον Pynson. Δηλαδή, εμένα στο Collins με συγκινούν ακριβώς αυτό το αντιφατικό στις περιγραφές. Θέλω να πω ότι δεν συγκινείται ο αναγνώστης, κάθε αναγνώστης με τα ίδια πράγματα. Φυσικά. Εξαρτάται από την... και από το χαρακτήρα του, την κουλτούρα του, θα λέγω ότι εξαρτάται και από τη στιγμή του ακόμα. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή του ακόμα. Εγώ θυμάμαι, διάβαζα το Ζήτο του Βασιλικού πριν από χρόνια, πολλά χρόνια ήταν τότε που βγήκε. Άλλα πράγματα εισέπραξα τότε. Ακριβώς. Ήμουνα σε μια, δεν θυμάμαι φοιτήτρια τι ήμουνα, δεν ξέρω. Επαναστατική ηλικία. Εισέπραξα το πολιτικό κομμάτι. Και άλλο πράγμα εισέπραξα τώρα που του έκανα την επιμέλεια για να το εντάξουμε στην Αλντίνα. Και που έμεινα πολύ στα λυρικά κομμάτια του έργου, όταν μιλάει η χείρα του Λαμπράκη και του μιλάει σαν να τον βλέπει μπροστά, αλλά αυτός είναι ήδη πεθαμένος. Και βλέπετε το ίδιο έργο σε μια άλλη στιγμή, τον ίδιο άνθρωπο, πώς μπορούν να τον συγκινήσουν αλλιώς. Στην παραλογοτεχνία είναι όλα ξεκάρφωτα. Απλώς συμβαίνουν τα γεγονότα. Δεν ναι, έχουν λογική, ακριβώς. Δεν έχουν νόημα κιόλας. Δεν απλώς περιγράφονται. Απλώς περιγράφονται. Αυτό. Εγώ τα βιβλία που με έχουν ταλαιπωρήσει πιο πολύ από οτιδήποτε είναι όταν έχει χρειαστεί να πιέσω τον εαυτό μου, δεν και καλά να διαβάσω ένα τέτοιο είδους βιβλίο για να έχω γνώμη. Ενώ όλοι το τελειώνουν σε μία νύχτα, εμένα μπορεί να μου πάρει ένα μήνα και να μου βγει ψυχή. Και δεν έχεις πάει τίποτα στο τέλος. Μα δεν το καταλαβαίνω πώς πάνε από το α στο β. Η καλή λογοτεχνία, ας πούμε, πώς θα μπορούμε να αποδείξουμε με χειροπιαστά στοιχεία ότι ο Collins είναι καλός μυθιστοριογράφος. Πρέπει να έχουμε και μερικά στοιχεία συγκεκριμένα. Ναι. Θες, Κώστα, να μας πεις ένα. Ναι, πρόσφατα δημοσιεύτηκε η λίστα με τα best seller από το 1922, τα αμερικάνικα αγγλικά. Από το 1922 μέχρι σήμερα. Αξίζει να την αναζητήσετε.
με το που θα δείτε τον τίτλο και το εξώφυλλο, θα καταλάβετε γιατί έγινε αυτό bestseller και πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτή τη λογική. Πόσο δεν θέλω να το διαβάσω. Είναι δηλαδή η μόδα του 1922. Η μόδα όμως η λαϊκή, η φτηνή, αυτό που κολλάει πάνω σου σαν τζίχλα. Όχι η μόδα με την έννοια ότι, δηλαδή και ο μοντερνισμός κάποτε ήταν μόδα. Αλλά ήταν ένα κίνημα ανθρώπων πνευματικών που πέρασε μετά και σε υλικά αγαθά. Αλλά εδώ μιλάμε μόδα που δεν έχει ένα γιατί, ένα νόημα, μια περιγραφή του κόσμου, μια άλλη προοπτική. Ο Wilkie Collins πέρασε από όλα αυτά τα κύματα, από όλες τις μόδες και παραμένει σήμερα επίκαιρος, είναι σε όλες τις κλασικές σειρές. Άρα έχει αγγίξει κάτι το οποίο δεν είναι εφήμερο. Αν δηλαδή δεν ντυνόμαστε σήμερα με κορσέδες, με ημίψηλα, δεν φυλάμε το γάντι της Δεσποσίνης, αλλά θα ήταν ας πούμε ανοησία σήμερα να φυλάς το γάντι της Δεσποσίνης, ενώ γεμάτη η Βικτωριανή λογοτεχνία από τέτοια χειροφυλήματα. Ενώ έχει πεθάνει όλο το φαίνεστε, ο περίγυρος, κάτι μένει το οποίο είναι πανανθρώπινο. Δεν σκουριάζει, δεν αντέχει το χρόνο. Έχει πιάσει δηλαδή φλέβα χρυσού. Σύν το ότι έχουν περάσει άπειρες τεχνικές, λογοτεχνικές, πλοκής, αστυνομικό και ο Collins παραμένει ακόμα διαχρονικό. Άρα υπάρχει μια αξιολόγηση στη λογοτεχνία. Υπάρχουν βιβλία δηλαδή που φεύγουν και ο μόνος κριτής είναι ο χρόνος. Καλουσία, έτσι. Δεν έχουμε άλλο κριτήριο. Άρα αυτό είναι το θέμα. Ο μόνος κριτής είναι ο χρόνος και για το θέμα που είπατε πριν, συναίσθημα και νόηση, προφανώς υπάρχουν συναισθήματα και σκέψεις που πεθαίνουν με την εποχή τους, πράγματα που δεν μας συγκινούν τα ίδια πράγματα με τη δεκαετία του 80. Βγαίναν τότε οι πολιτικοί στα μπαλκόνια και ήταν από κάτω άπειρος λαός και συγκινούνταν. Σήμερα θα είναι αστείο αυτό, σοβαρά, σωστά. Άρα δεν μας συγκινούν τα ίδια πράγματα. Τι είναι αυτό που θα συγκινεί τον άνθρωπο ΑΗ, συνέχεια, σε ένα βάθος χρόνου? Αυτά είναι τα ανώτερα συναισθήματα. Ποιες είναι οι ιδέες αυτές που θα συγκινούν, γιατί και οι ιδέες συγκινούν. Πρωτίστως θα έλεγα. Ποιες είναι οι ιδέες που θα συγκινούν την ανθρωπότητα ακόμα και σε 2.000 χρόνια? Αυτά έχει η υψηλή λογοτεχνία. Έχει συναισθήματα και ιδέες που δεν βρέχονται, δεν σκουριάζουν, δεν αλλοιώνονται. Το ότι συναντιόνται στο. Δεν ξέρω αν είπατε τη σκηνή. Το συναντιόνται στο νεκροταφείο και στη δεύτερη. Δεν αναφέρθηκα στη σκηνή αυτή. Υπάρχει μια σκηνή που έρχεται η γυναίκα με τα άσπρα στη δεύτερη φορά στο νεκροταφείο. Εκεί η έννοια της συγκίνησης δύο προσώπων που είναι ερωτευμένα και θεωρούν τον εαυτό του ο ένας τον άλλον χαμένο, πεθαμένο και ξαφνικά αναγνωρίζονται. Είναι εφάμιλη με τη συγκίνηση που γνωρίζεις με τον Οδυσσέα που ξαναβλέπει την Πινελόπη. Εφάμιλη με το Δάντη που βλέπει τη Βεατρίκη, εφάμιλη δηλαδή με. Κατ' ουσίαν είναι η ψυχή που συνομιλεί με μια άλλη ψυχή. Είναι μυστήριο αυτό, δεν περιγράφεται με λόγια. Ένα συγγραφέα για να καταφέρει να στο αποδώσει και να είναι διαχρονικό αυτό, σημαίνει ότι έχει αγγίξει κάτι από το μυστήριο τη ψυχή που δεν είναι η εποχή. Η εποχή δεν μιλάει για αυτά. Δηλαδή η ψυχική αναγνώριση δύο ανθρώπων μετά από μια ταλαιπωρία. Από ένα βάσανο, από μια οδύσσια, από μια κόλαση, από οτιδήποτε πείτε το, γιατί αυτά είναι η μεγάλη λογοτεχνία. Το ότι έχονται δύο ψυχές και υπάρχει αναγνώριση, αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο της λογοτεχνίας. Ότι βρίσκεις το έτερο νήμιση, τον ανδρόγυνο που λες στο συμπόσιο, δηλαδή το ότι αυτό που ψάχνει η ψυχή σου στο προσφέρει λογοτεχνία ότι υπάρχει. Ορίστε, κατάφερα εγώ να σε κάνω να το νιώσεις. Άρα μπορείς και εσύ να βρεις. Δηλαδή ενώ η εύπεπτη λογοτεχνία σου λέει. Κοίτα να δεις, αυτά νιώθει η εποχή, κάτσε και φάτα. Στερεότυποι χαρακτήρες, στερεότυπες συγκινήσεις, στερεότυπες φόρμες. Έτσι θα φέρεσαι, έτσι θα ψηφίζεις, έτσι θα καταναλώνεις. Και γι' αυτό αυτά τα βιβλία πουλάνε. Γιατί κανείς δεν θέλει να μπει στη βάσα να ταλαιπωρηθεί και να βρει την ψυχή του. Θέλει να καλοπεράσει, να κάτσει να δει ένα τουρκικό σύριαλ, να διαβάσει ένα best-seller κτλ. Είναι ευκολία δηλαδή αυτή. Ενώ η υψηλή λογοτεχνία σε αναγκάζει να βιώσει ένα συνέστημα που το έχει ξεχάσει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην παραλογοτεχνία και την ακριβώς αυτό. Ακριβώς που λέτε. Και τις αλλαγές αυτών αυτού του μηχανισμού της ύπαρξης. Ακριβώς. Εδώ ακριβώς είχα ξεχωρίσει αυτό το σημείο που φτάσαμε τώρα. Πώς τελικά διαβάζεις και σε προβληματίζουν οι σελίδες που διαβάζεις. Λέει, ελάχιστα φανταζόμουν τότε ότι η ευκαιρία ανταπόδοσης που τόσο διακαώς λαχταρούσε ο ευγνώμων σύντροφός μου θα ερχόταν σύντομα.
μιλάει για μια συνάντηση που έχει με κάποιον, ότι θα έσπευδε ανυπόμονα να την αρπάξει και ότι με τον τρόπο αυτό θα έστρεφε, γιατί μεσολαβεί ένα πρόσωπο που είναι σημαντικό για μια αλλαγή στη ζωή του ήρωα, έτσι. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα έστρεφε το ρεύμα της ύπαρξής μου σε ένα νέο κανάλι και θα συνέβαλε ώστε να αλλάξω σε βαθμό που να γίνω σχεδόν αγνώριστος. Εδώ υπάρχει μια αυτοκριτική, μια αυτοσυνειδησία για να πει λίγο παρακάτω μια μπερδεμένη αίσθηση ξαφνικής απώλειας της σχέσης μου με το παρελθόν, χωρίς σαφή άποψη σχετικά με το παρόν ή το μέλλον, θρονιάστηκε μέσα μου. Βλέπετε, αυτή η διαρκής, ο διαρκής διάλογος του ήρωα με τον εαυτό του, ποιος είμαι ανά πάσα στιγμή, πόσο βήμα έχω κάνει, πόσο έχω αλλάξει. Αυτό είναι στοιχείο μεγάλης λογοτεχνίας. Αυτό είναι στοιχείο της αυτοσυνείδησής μας. Τώρα, αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας με το νεκροταφείο, και σε συμβολικό επίπεδο ακόμα να το δούμε, που νομίζω το έβαλε ο Κώστας σε συμβολικό επίπεδο, θα αναγνωρίσουμε ακριβώς και την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη και την και σκηνές αναγνώριση και άλλες μεγάλες στιγμές της μεγάλης λογοτεχνίας. Η γυναίκα με το βέλο συνέχισε να κινείται, προχωρούσε αργά και σιωπηλά, την κοίταξα, αυτήν και καμιά άλλη από εκείνη τη στιγμή. Η φωνή που προσευχόταν για μένα έσπασε και χαμήλωσε, αλλά μετά ξαφνικά δυνάμωσε και με κάλεσε φοβισμένα, με κάλεσε απεγνωσμένα να φύγω. Αλλά η γυναίκα με το βέλο, μια άλλη φωνή του είπε να φύγει, η γυναίκα όμως με το βέλο με είχε κυριεύσει ψυχήτε και σώματι, σταμάτησε στη μία πλευρά του τάφου, στεκόμασταν αντικριστά με την ταφόπλακα ανάμεσά μας, ήταν κοντά στην επιγραφή, το φόρεμά της άγγιζε τα μαύρα γράμματα. Η φωνή που προσευχόταν για μένα και που του έλεγε να φύγει, η φωνή της Μάριαν Χάλκομπ, ακούστηκε τώρα πιο κοντά και πιο δυνατά. «Κρύψε το πρόσωπό σου, μην την κοιτάξεις. Αχ, Θεέ μου, λυπήσου τον». Η γυναίκα σήκωσε το βέλο της. Δεν διαβάζω τίποτα παρακάτω, γιατί μετά αποκαλύπτεται όλη η πλοκή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ η συνάντηση με κάτι μυστηριώδες, που όταν σηκώσει το βέλος αποκαλύπτεται η αλήθεια, είναι ακριβώς σε συμβολικό επίπεδο η συνάντηση με την ψυχή και με την αλήθεια. Αυτά είναι στοιχεία της μεγάλης λογοτεχνίας, γι' αυτό είπα πώς τελικά μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτό το έργο μέσα στον κατάλογο, μέσα σε αυτόν τον μικρό σχετικά κατάλογο των πολύ μεγάλων έργων. Πολύ μεγάλων, εντάξει. Αγγίζει τα αρχέτυπα που λέει ο Καρλ Γιούνγκ, το άνιμους και το άνιμα. Ακριβώς. Ναι. Είναι αρχέτυπα σε όλους τους πολιτισμούς που η τέχνη προσπαθεί να φτάσει μια γνώση που υπάρχει. Του κόσμου των ιδεών, οτιδήποτε πείτε το. Υπάρχουν αρχέτυπα και αυτά κανονίζουν τη ζωή, είναι δομές του κόσμου και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε αυτά τα αρχέτυπα μέσω της τέχνης. Ας πούμε, ξέρουν όλοι ότι η ζωγραφική έχει χρυσές τομές, έχει μαθηματικά, έχει αρμονία, είναι αρχέτυπα αυτά. Έχει γλώσσα μαθηματική. Οπότε η υψηλή συγκίνηση κορυφώνεται όταν υπάρχει και υψηλή νόηση. Ακριβώς. Όπως στον Μπαχ, που είναι μαθηματικά, ακούς Μπαχ και είναι τα. Είναι τελείως πατημένα. Όπως τον Νταβίντσι που είναι εδώ, τελείως τρίγωνα. Είναι εδώ η συγκίνηση. Ναι, είναι μαζί, επικοινωνούν αυτά. Δεν είναι δηλαδή χωρισμένα. Όχι. Άρα η κορυφαία τέχνη κορυφώνει και την νόηση και τη συγκίνηση. Και η κάθαρση. Και, στην Ιλιάδα, παρότι γίνεται ο κακός χαμός, υπάρχει κάθαρση. Στις ελληνικές ταινίες ή στην παραλογοτεχνία, μπορεί να έχει happy end, αλλά επειδή δεν το δικαιούνται, σου αφήνουν αυτό το ανολοκλήρωτο. Ναι. Στον ορισμό του Αριστοτέλη της τραγωδίας είναι μίμησης, πράξεως, σπουδαίας και τελεία. Ακριβώς. Άρα, νόηση.
Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν ξέρω τώρα για αυτούς που το έχουν διαβάσει. Ναι. Γιατί γενικότερα είναι ολοκληρωμένο. Εμένα προσωπικά δεν μου άφησε ούτε απορία. Ναι. Η γυναίκα μετάσπρα, έτσι, το Armandale. Γιατί γυναίκα μετάσπρα. Απορία. Όλοι οι χαρακτήρες, είναι ολοκληρωμένοι. Πρωταγωνιστές, ναι, φυσικά είναι τα δύο πρόσωπα, αλλά δεν αισθάνθηκα ότι μιλάνε μόνο για αυτά. Έχω ολοκληρωμένη άποψη για τον κάθε χαρακτήρα που υπάρχει. Πολλά πράγματα, όχι όπως είπατε, κάτι που απλά υπόθηκε για να υποθεί και το αναφέρουμε και για να πάμε παρακάτω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τίποτα δεν υπάρχει μέσα που να μην δικαιολογείται. Δεν σου αφήνει απορία. Όσοι θα το διαβάσετε ή όσοι διαβάσατε, όπως η Μάγδα που μας λέει ότι το διάβασε και συμβάλλει πολύ στη συζήτησή μας, ας πούμε, η μητέρα της Άννας Κάθερικ, η κυρία Κάθερικ, τι φυσιογνωμία είναι αυτή που στέκεται στο παράθυρο για να περνάνε να τη χαιρετάνε απ' έξω οι κάτοικοι του χωριού και να δείχνει ότι αυτή είναι μια μεγάλη κυρία, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσε να την πει και πόρνη ακόμα. Το πώς την περιγράφει αυτή τη γυναίκα μέσα εκεί, στο πώς έχει στήσει το χαρακτήρα της, είναι κάτι εκπληκτικό. Αλλά εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο σημείο που περνάει μέσα στις σελίδες μία φορά μόνο. Και είναι η Νταντά της Λόρας. Η Νταντά. Η οποία δεν παίζει κανένα ρόλο στην υπόθεση. Αλλά κοιτάξτε τι κάνει ο δεξιοτέχνης, ο οποίος θέλει να βγάλει και ένα κωμικό στοιχείο στο έργο, γιατί το θέλει να είναι και λίγο κωμικό, να διασκεδάσουν και όλα οι αναγνώστες του. Και λέει, είναι η κυρία Βέσεη. Η κυρία Βέσεη έδειχνε να είναι η προσωποποίηση της ανθρώπινης ηρεμίας και της γυναικείας κοινωνικότητας. Η ηρεμία μιας γαλήνιας ύπαρξης έλαμπε στο παχουλό και ήρεμο πρόσωπό της. Μερικοί περνάμε βιαστικά τη ζωή μας. Μερικοί περιδιαβάζουμε νοχελικά. Η κυρία Βέσεη περνούσε τη ζωή της καθισμένη. Καθόταν στο σπίτι, νωρίς και αργά. Καθόταν στον κήπο. Καθόταν σε διαδρόμους, σε περβάζια παραθύρων. Καθόταν σε παγκάκια, όταν οι φίλες της προσπαθούσαν να τη βγάλουν βόλτα. Καθόταν πριν κοιτάξει οτιδήποτε, πριν μιλήσει για οτιδήποτε, πριν απαντήσει στην απλούστερη ερώτηση. Πάντα με το ίδιο γαλήνιο χαμόγελο στα χείλη της, την ίδια αφηρημένη κίνηση του κεφαλιού της, την ίδια βολική θέση των χεριών της και των μπράτσων της. Κάτω από κάθε πιθανή αλλαγή των συνθήκων που επικρατούσαν στο σπίτι, μια γλυκιά, υπάκουη και απερίγραπτα ήρεμη και άκακη ηλικιωμένη γυναίκα, που από τη στιγμή της γέννησής της και μετά ποτέ δεν είχε δώσει την εντύπωση πως ήταν ζωντανή. Η φύση είχε να κάνει τόσα πολλά σε αυτόν τον κόσμο και είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί μια τέτοια μεγάλη ποικιλία συνδυασμών, η φύση, ώστε κάποιες φορές θα πρέπει να μπερδεύεται και να μην καταφέρνει να ξεχωρίζει τις διαφορετικές διαδικασίες που φέρνει ταυτόχρονα εις πέρας. Ξεκινώντας από αυτήν την άποψη, δεν θα πάψω ποτέ να πιστεύω ότι η φύση ήταν απασχολημένη με την παραγωγή λαχανικών όταν γεννήθηκε η κυρία Βέσεη. Υπέροχη σελίδα. Υπέροχη σελίδα. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο για να μας διαγράψει αυτόν τον καλοκάγαθο αλλά πλαδαρό χαρακτήρα. Γεια. Και ευχαριστούμε πολύ για τις δύο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Γιάννης είπε τέρμα. Έδωσε το τέρμα ο Γιάννης.